Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Με παρεμβάσεις εισαγγελέων αναμένεται να αντιμετωπιστούν οι κινητοποιήσεις στον χώρο της παιδείας αλλά και των εργαζομένων στους Δήμους. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Γιαννακουδάκης, πρώην Πρίτανης, σε επιστολή προς συναδέλφους του ισχυρίζεται ότι απειλήθηκε από φοιτητές, προκειμένου να συγκαλέσει συνέλευση των καθηγητών του τμήματος Χημίας, για να επικυρωθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Φοιτητών. Με αυτή την αφορμή, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Μπακέλας, έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως είναι η πρώτη παρέμβαση εισαγγελέα σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ψήφιση του νέου νόμου πλαισίου. Επίσης, η εισαγγελέας πρωτοδικών Ελένη Ράικου, με αφορμή σχετική επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, ο οποίος θέτει θέμα δημόσιας υγείας από τον αποκλεισμό του ΧΙΤΑ, έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα των σκουπιδιών που σορεύονται στις γειτονιές λόγω κατάληψης στον στοιχοματερή της φυλής και αδυναμίας λειτουργίας του χώρου. Η εντολή της εισαγγελέως είναι να εφαρμόζεται αμέσως η αυτόφορη διαδικασία με συλλήψεις υπετίων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παρεμπόδιση απορριμματοφόρων, οχημάτων να εισέλθουν και να εναποθέσουν το φορτίο τους στο χώρο του ΧΙΤΑ. Η ΔΕΗ ΑΕ κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα στοιχεία της τριετίας 2010, 2011 και 2012 για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχει, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού των νέων τιμολογίων για το 2012. Τα κόστη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν κατά 16% το 2011 και θα αυξηθούν κατά 3% ακόμα το 2012. Παρά τη μείωση στις δαπάνες μισθοδοσίας που ξεπέρασε το 15% και τη μείωση στα λειτουργικά έξοδα που έφτασε το 17%, μια σειρά από άλλους παράγοντες αυξάνουν τα έξοδα της ΔΕΗ. Πρώτον, η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Δεύτερον, η αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα που επηρέασε την τιμή του πετρελαίου ντίζελ και μαζούτ. Και τρίτον, η εγγυημένη τιμή στην οποία πολλούν το ρεύμα οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, όπως κυρίως οι μεγάλες μονάδες φυσικού αερίου, αλλά και η μικρή παραγωγή με μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεχίζεται επαόριστον η κατάληψη στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, που ξεκίνησε χθες από γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους. Το νοσοκομείο συνεχίζει να εξυπηρετεί κανονικά τα επείγοντα περιστατικά. Συνεχίζεται επίσης και η κατάληψη από εργαζομένους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ το πρωί σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από το κτίριο του Υπουργείου στην πλατεία Κάνικος. Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός 902 προχώρησε στην απόλυση άλλων 2 εργαζομένων, που όπως και όλοι οι 23 μέχρι σήμερα απολυθέντες, δεν είναι μέλη του ΚΚΕ. Οι απολυθέντες εργάζονταν στο 902 με μισθωτή σχέση ως εργατοϋπάλληλοι. Ο ένας εκ των 2 σημειώνεται ότι είχε πάρει μέρος στην κινητοποίηση έξω από τον Περισσό, δίπλα στους απολυμμένους συναδέλφους του στις 4 Σεπτεμβρίου. 4 επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε αυτόματα μηχανήματα ανάληψης τραπεζών σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα με αποτέλεσμα να καταστραφούν ή να υποστούν σοβαρές ζημιές τα μηχανήματα. Στην Χιλή, τουλάχιστον 250 φοιτητές και μαθητές συνελήφθησαν χθες μετά το τέλος των ογκοδέστατων εκπαιδευτικών διαδηλώσεων που για μια ακόμη φορά απέτησαν δωρεάν δημόσια και ποιοτική παιδεία για τη χιλιανή νεολαία. Οι διαδηλώσεις, αποτέλεσμα της κατάρρευσης και διακοπής των διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και εκπροσώπων των φοιτητών και των μαθητών, καθώς αποχώρησαν οι δεύτεροι, είχαν σαν αποτέλεσμα συγκρούσεις. Αναφέρεται ο τραυματισμός 30 αστυνομικών και τουλάχιστον 15 πολιτών. Οι βιαιότερες συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη Κονσεψιόν, 515 χιλιόμετρα μακριά από το Σαντιάγκο.
Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Περισσότερες από τις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν θα βρείτε στο omniatv.com. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.